Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη εκπομπή Time Reviews. Η εκπομπή αυτή θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, όπως είχαμε πει και στον πρώτο. Μαζί μου είναι ο αδερφικός μου φίλος Γιάννης Λιγνός. Για άλλο JBG, χολύπτη, γουστάρει τρέλα, έχει την τρέλα στο αίμα του όπως την έχω και εγώ. Και σε αυτό το Time Reviews θα σας γυρίσουμε πίσω στο 1987. Θυμάσαι εποχές το 87 κάποια... Εποχές 87 δεν θυμάμαι φίλε, αλλά θυμάμαι ότι το 87 ήταν μια βασικά η δεκαετία του 80, όπως και του 90, ήταν δύο χρυσές εποχές φίλε μου. Δηλαδή, άμα ψάξουμε και λίγο και δούμε έτσι για το 87, θα βγάλουμε μεγάλο έτσι, θα βγάλουμε διαμάντια, λαβράκια που λέμε. Που δεν ήταν και η τεχνολογία τότε όπως είναι τώρα, πατάς δύο κουμπιά και κάνεις παπάδες, τότε ναι, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Άρα πιστεύω, αν μας συμφωνεί και ο Γιάννης, ότι ήταν πιο γνήσιες εποχές από τις σημερινές, πιο αληθινές. Πιο αληθινές. Όταν γινόταν μια δουλειά, γινόταν. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε λοιπόν, γυρνάμε πίσω στο 1987 και θα σας ταξιδέψω σε ακόμη ένα καρτούν που είναι το... καταπληκτικό ταξιδάκι των 2 λεπτών και κάτι δευτερολέπτων, τι σκυτάλη την έχει ο JBG. Ήταν ένα παιδικό που το βλέπαμε με πάντοτε, όποτε ήταν η τηλεόραση φίλε, το βλέπαμε με ανοιχτά τα μάτια έτσι ας πούμε. Να καλά και το YouTube τώρα που τα ανεβάζουν. Ναι, έτσι, έτσι τώρα που τα ανεβάζουν, γιατί νομίζαμε ότι είχαν χαθεί τα πάντα, γιατί ούτε κασέτες έχουμε, τίποτα. Έχουν αλλάξει όλα σε DVD, γίνεται ένας πανικός φίλε. Ήταν έτσι μια ομάδα η οποία τα βάζε με κάποιες εισβολείς που θέλανε ας πούμε να κατακτήσουν το σύμπαν και τα λοιπά, από ό,τι θυμάμαι κι εγώ. Μπορείτε να με διορθώσετε κι εσείς βασικά. Ρέστε πολύ πολύ. Ούτε το παίζουμε ξυπνάκι, ούτε τίποτα. Απλά αγαπάμε αυτό το παιδικό. Στην πολύ πέρα δεν με παρακολουθεί. Στην πολύ πέρα δεν σου πει. Να του πάρουμε και τα σόκρακα. Ναι, στην πολύ πέρα πάρα πολύ. Απλά να ξέρετε ότι πίσω από όλο αυτό το σκηνικό που ήταν αυτή η ομάδα των τεσσάρων, έβγαινε ένα μεγάλο ρομπότ. Που λεγόταν Rambrot, έτσι, το οποίο
το οποίο ήταν ακατανίκητο, ήταν σιλάκι σαν το Βόλτον, αλλά όχι με τα λιοντάρια. Δεν και Ραμόντ, η Ράπτο, εντάξει, βάζει να μπει. Είναι ράπτο, λοιπόν, αυτά. Και η Απρίλη, ας πούμε, να ξέρετε, μόνο αυτό ήταν πίσω από αυτό, από αυτή τη φάση, δηλαδή με το ρομπότ, ας πούμε, και ήταν αυτή η οποία ενέπνευσε και τα άλλα μέλη να ενωθούν και οι τέσσερις μαζί και να δημιουργήσουν αυτό το μεγάλο ρομπότ, το Ramrod. Ευχόμαστε να σας άρεσε. Θα τα πούμε στην επόμενη λοιπόν εκπομπή με ένα νέο θέμα. Από τον Φίλιππο και τον Γιάννη, σας ευχόμαστε. Και από τον Γιάννη και τον Φίλιππο, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Ραντεβού στο επόμενο. Καληνύχτα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Και χρόνια πολλά.